Κύριε Υπουργέ, θα δούμε βέβαια την ουσιαστική ρύθμιση που ετοιμάζεται. Βεβαίως δεν αφισβητούμε αυτά που είπατε για τα 6 σημεία που προβλέπονται στην ουσιαστική ρύθμιση. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι είναι ανάγκη το Υπουργείο να μελετήσει άμεσα την ένταξη αυτού του κλάδου στα βαρέα και ανθυγιεινά. Δεν μπορεί η εργασία αυτών, η επικίνδυνη αυτή η εργασία, να μην είναι ενταγμένη στα βαρέα και ανθυγιεινά. Δεν μπορεί να μην προβλέπεται χρόνος εργασίας μικρότερος πάνω στο μηχανάκι. Δεν μπορεί άλλος να είναι 8 ώρες. Και γνωρίζετε πολύ καλά ότι η εργασία αυτή δεν αντέχει 8 ώρες πάνω σε ένα δίκυκλο. Και βεβαίως θα πρέπει να καταργηθεί εντελώς ή μάλλον να απαγορευτεί και με αυστηρά πρόστιμα αυτή η χρονομέτρηση. Με ποιο κριτήριο γίνεται η χρονομέτρηση? Δεν γίνεται με κριτήριο την ασφάλεια του εργαζόμενου, αλλά με κριτήριο την αύξηση της απόδοσής τους, την αύξηση των κερδών της επιχείρησης. Άρα λοιπόν η χρονομέτρηση σημαίνει θάνατος. Πιστεύουμε ότι αυτά είναι ζητήματα που δεν μπορούν να παραβλεφθούν μέσα από την ομοθετική ρύθμιση. Επίσης, η λογική σύμβαση εργασίας είναι ένα θέμα που αφορά χιλιάδες εργαζόμενους, όχι μόνο στους διανομείς, αλλά και στον υπόλοιπο επιστημισμό, όπως σας είπαμε προηγουμένως. Πιστεύουμε ότι αυτή η συλλογική σύμβαση εργασίας που προβλέπει μέσα θεσμικούς όρους για τους εργαζόμενους και έτσι για τους εργαζόμενους διανομής, θα πρέπει να επεκταθεί συνολικά και να αφήσουν τα κόλπα οι εργοδότες, αλλά και εσείς με την ανοχή σας, δυστυχώς, αν θέλετε, συμβάλλετε αυτοί οι εργαζόμενοι να ζουν σε μια εργασιακή ζούγκλα με μισθούς, αν θέλετε, πείνας, χωρίς να εφαρμόζεται η συλλογική σύμβαση, αυτή που έχει υπογραφεί, αυτή που έχει διεκδικηθεί, αυτή που έχει αποφασιστεί με δυτική απόφαση, αλλά όμως δεν εφαρμόζεται συνολικά σε καμία επιχείρηση σε όλη την χώρα. Με βάση αυτά, πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση χρειάζεται μέσα από την νομοθετική ρύθμιση να λάβει σοβαρά υπόψη όλα αυτά τα αιτήματα, ιδιαίτερα των διανομέων, μιας που για αυτούς συζητάμε σήμερα, και να τα ικανοποιήσει, γιατί είναι απόλυτα δίκαια.